Πόσο σου φαινόταν να μπορείς να κάνεις το iPhone σου gaming κονσόλα και να παίζεις σε μια οθόνη ή στον υπολογιστή σου? Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σας αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι φυσικά και να μην χάσεις κανένα από το βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, αλλά TikTok και Instagram για να μην χάνεις tips και νέα για Apple, αλλά και όχι μόνο. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θέλω να σας ενημερώσω για το live της Δευτέρας. Αύριο Δευτέρα, 7 του μήνα, έχουμε το live event της Apple, το WWDC, που θα παρουσιαστεί ενδεχομένως στο iOS 14.5 και φήμες λένε ότι θα παρουσιάσουν και κάποιες νέες εκδόσεις MacBook. Έτσι λοιπόν δεν το χάνεις, βάζεις υπενθύμηση, έρχεσαι στο live. Πάμε λοιπόν τώρα στο βίντεο. Σήμερα θα δούμε λοιπόν το πώς μπορούμε να κάνουμε screen την οθόνη μας, screen mirroring την οθόνη μας, του iPhone μας στον υπολογιστή μας και ταυτόχρονα να μπορούμε να παίζουμε παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ εύκολη διαδικασία, οι περισσότεροι μπορεί και να το γνωρίζετε. Θα δούμε όμως τη διαδικασία του screen mirroring, του σωστού screen mirroring και πώς μπορεί να συνδέσεις το gamepad και να σας πω και ποια gamepad κιόλας μπορούν να δουλέψουν με iPhone μέσω wireless και να παίξουμε με το κινητό μας. Πέραν από τις third party εταιρείες που έχουν βγει και έχουν βγάλει gamepad για iPhone, δουλεύουν φυσικά και τα DualShock του PlayStation 5, του PlayStation 4 και του Xbox One S και One X, καθώς και της δεύτερης γενιάς και της πρώτης γενιάς Xbox. Έτσι λοιπόν, εάν έχεις ένα από αυτά ή αν έχεις κάποιο φίλο ή κάποιο θείο ή κάποιο γνωστό που μπορεί να σου δανείσει ένα, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και θα σου δείξω τον τρόπο που μπορείς να παίζεις κανονικά παιχνίδια με αυτό. Έτσι λοιπόν, έχοντας ένα DualShock, έχοντας ένα iPhone ή και οποιαδήποτε άλλη συσκευή φυσικά, αλλά μιλάμε καθώς για iPhone και μόνο, και μια συσκευή iPhone φυσικά, θα σου δείξω το πώς μπορείς να κάνεις screen mirroring την οθόνη και έτσι να μπορείς να χρησιμοποιείς το iPhone σου και να παίζεις παιχνίδια από το iPhone σου βλέποντας την οθόνη και παίζοντας με τον DualShock. Πάμε να δούμε πώς γίνεται. Πρώτο και βασικό πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να συνδέσουμε αυτό εδώ. Έτσι λοιπόν, ανοίγουμε το DualShock να αρχίσει να αναφοσβήνει. Πηγαίνουμε ρυθμίσεις, πηγαίνουμε Bluetooth και πατάμε το κουμπί που κάνει pair, δηλαδή αναζήτηση, αυτό εδώ. Οπότε το κρατάμε πατημένο μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το λαμπάκι. Μόλις αρχίσει να αναβοσβήνει το λαμπάκι, βλέπετε ότι βγαίνει ένα Xbox Wireless Controller. Είναι αυτό εδώ. Το πατάμε και κάνει pair κατευθείαν. Βλέπετε ότι είναι συνδεμένο. Τώρα έχει σταθεροποιηθεί κιόλας και το φωτάκι, οπότε είναι σταθερά αναμένο. Να ανοίξουμε τον υπολογιστή μας, να ανοίξουμε ένα νέο browser και να πάμε να κάνουμε αναζήτηση. Σε μια σελίδα να γράψουμε Let's View. Μόλις το πατήσουμε το Let's View, είναι ένα screen mirroring, δηλαδή είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα κατεβάσουμε στον υπολογιστή μας για να μπορέσουμε να κάνουμε screen mirroring το κινητό μας. Εάν έχεις MacBook, γίνεται και μέσω του QuickTime. Συνιστώ βέβαια το screen mirroring να γίνει με καλώδιο, καθώς αν θέλετε να παίξετε FPS παιχνίδια δεν θα σας βολέψει καθόλου. Μόλις πάμε στο Let's View λοιπόν, βλέπετε ότι μας ανοίγει αυτή εδώ πέρα τη σελίδουλα. Πατάμε download και κατεβάζουμε το Let's View στον υπολογιστή μας. Ξαναλέω ότι για MacBook μπορείς να το κάνεις και μέσω του QuickTime. Φυσικά συνιστώ καλώδιο σε αυτή την περίπτωση για να είναι ακόμη πιο γρήγορη αν θες να παίξεις FPS παιχνίδια, να μην ταλαιπωρηθείς με το Wi-Fi και έχεις κολλήματα και lag και χάνεις τα σούτια σου. Οπότε μόλις το κατεβάσουμε και το κάνουμε εγκατάσταση και το ανοίξουμε, θα μας βγάλει σε αυτό εδώ πέρα το περιβάλλον. Μόλις μας βγάλει σε αυτό το περιβάλλον, το αμέσως επόμενο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε στο κινητό μας και να βρούμε την εφαρμογή Let's View. Μόλις βρούμε την εφαρμογή, λέγεται Screen Mirroring Let's View. Αν πατήσετε Let's View φυσικά θα σας το βγάλει αμέσως. Πατάμε Download εκεί και πατάμε Άνοιγμα. Μόλις πατήσουμε Άνοιγμα, μας βγάζει να επιτρέπετε στην εφαρμογή Let's View η χρήση τοποθεσίας. Να επιτρέπετε μια φορά θα πατήσουμε, κάθε φορά που ανοίγει θα πατάμε να επιτρέπετε μια φορά. Και μας βγάζει ότι υπάρχει Let's View Dimigeo, το οποίο είναι το iPhone φυσικά, το συγκεκριμένο. Έχει ένα κωδικό IP και τα ίδια πράγματα λέει και αυτό που βρίσκεται στην οθόνη μου. Οπότε θα πατήσω Let's View Dimigeo και πάνω μας λέει Phone Screen Mirroring, Computer Screen Mirroring. Εάν πατήσουμε Phone Screen Mirroring, βλέπετε ότι μας βγάζει διαδικασία το πώς θα κάνουμε Phone Screen Mirroring στον υπολογιστή μας. Κατεβάζουμε λοιπόν Scroll Down, πατάμε κάτω από τρισμός οθόνης και πατάμε Let's View Dimigeo. Μόλις το πατήσουμε, βλέπετε ότι σε δευτερόλεπτα θα κάνει mirroring εκεί, στον υπολογιστή μας. Πριν όμως κάνω το οτιδήποτε, θα πάω στις ρυθμίσεις του Let's View
εδώ πέρα πάνω δεξιά, θα πατήσω settings και θα έρθω εδώ πέρα και θα πατήσω display settings και θα το βάλω 1080p. Γιατί στο recommended θα σας το έχει στο 720. Προφανώς 720 θα είναι άθλιο, δεν θα παίζει καθόλου καλά. Οπότε βάζουμε 1080p. Έχει και 2K resolution, αλλά πρέπει να έχει οθόνη 2K για να το υποστηρίξει. Εγώ το έβαλα και δεν ήταν καλή ποιότητα. Εάν το πατήσουμε όμως, βλέπετε ότι new resolution take effects after reconnected. Οπότε μόλις κάνει reconnect, δηλαδή πάμε, κλείνουμε τον κατοπτρισμό και ξανανοίγουμε τον κατοπτρισμό της οθόνης, βλέπετε το resolution, επειδή η οθόνη μου δεν υποστηρίζει 2K, δεν είναι τόσο καλό 2K. Οπότε επειδή εμένα η οθόνη μου είναι 1080, θα πάω το resolution στο 1080. Οπότε ανοίγω πάλι τις ρυθμίσεις, πηγαίνω resolution 1080p, έτσι, και πατάω OK. Βλέπετε ότι πρέπει να κάνουμε διακοπή κατοπτρισμού και ξανά να πατήσουμε κατοπτρισμό οθόνης. Δηλαδή να κάνουμε ένα reset τον κατοπτρισμό για να δουλέψει σωστά. Οπότε τώρα μόλις ανοίξει, βλέπετε ότι η οθόνη είναι άριστη, είναι 1080p άρτια. Έτσι, ό,τι κάνω στο κινητό μου γίνεται και στον υπολογιστή μου. Τώρα, έχει επιλογή να πατήσεις να κάνεις screenshot, έχει επιλογή να κάνεις recorder την οθόνη σου και φυσικά μπορείς να ανοίξεις τώρα το παιχνίδι σου ενώ έχεις ενεργοποιημένο το gamepad σου. Μόλις το ενεργοποιήσουμε βασικά, ενεργοποιείται κατευθείαν με το κινητό μας. Έτσι λοιπόν, έχουμε το gamepad, πατάμε Let's Race, βλέπετε ότι κάτω δεξιά έχει συνδεθεί το gamepad και παίζουμε το παιχνίδι μας. Καλή απόλαυση! Ξαναλέω, συνιστώ καλώδιο για να μην έχεις spikes. Δηλαδή, κουμπώνεις καλώδιο χωρίς WiFi για να μπορείς να το κάνεις ακόμη πιο safe και πιο σταθερό. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλα τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις φυσικά να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, αλλά TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για Apple, αλλά και όχι μόνο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.